Συνάδελφοι, ένα χρόνο τώρα τα ταξικά σωματεία, το Συνδικάτο Μετάλλου, δείξαμε στην πράξη ότι η προστασία της υγείας των δικαιωμάτων των εργαζομένων είναι υπόθεση του συλλογικού αγώνα σε γραμμή σύγκρουσης με κυβέρνηση, εργοδοσία και το κράτος τους. Σήμερα οι εργαζόμενοι στα εργοστάσια του Μετάλλου, σε άλλους κλάδους και συνολικά ο λαός της περιοχής μας είναι στο πόδι, γιατί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας διαπράττει ένα ακόμα έγκλημα σε βάρος της δημόσιας υγείας, μετατρέποντας το μοναδικό νοσοκομείο που υπάρχει στη μεγαλύτερη βιομηχανική ζώνη της χώρας σε νοσοκομείο μιας νόσου. Απεργούμε γιατί αναγνωρίζουμε ότι η κυβέρνηση προτιμά να ρισκάρει τη ζωή χιλιάδων εργατών και των οικογένειών τους, παρά να θυσιάσει τα κέρδη των 5 μεγάλων ιδιωτικών κλινικών της Αττικής. Αρνείται, ακόμα και παρά τους 8.000 νεκρούς, την επίταξη των ιδιωτικών νοσοκομείων χωρίς αποζημίωση για τους κλινικάρχες και για όσο χρειαστεί. Αυτό το αίτημα, που εδώ και ένα χρόνο απαιτούν τα συνδικάτα μας, δεν έχει καμία σχέση με την επίταξη που διλάψελίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ παζαρεύει τους όρους αμοιβής των επιχειρηματιών στην υγεία. Άλλωστε, η δική του διακυβέρνηση άφησε τη σφραγίδα της στη διάλυση του δημοσίου συστήματος υγείας. Αυτή τη σκητάλη παραλαμβάνει και σήμερα η Νέα Δημοκρατία, συνεχίζοντας το έγκλημα. Το θριάσιο και επί ΣΥΡΙΖΑ παρέμεινε υποστελεχωμένο. Μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, όπως το Κέντρο Υγείας Μεγάρων, διέκοψαν την 24ωρη λειτουργία τους και την επανέφεραν μετά από τις κινητοποιήσεις του λαού της περιοχής μας. Η λογική κόστους οφέλους που στερούσε ουσιαστικές υπηρεσίες θεραπείας πρόληψης στο λαό της περιοχής γενικεύτηκε, ενσωματώνοντας τις ευρωπαϊκές οδηγίες που όλοι μαζί, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και τα υπόλοιπα κόμματα του Ευρωατλαντισμού ψήφισαν. Το Συνδικάτο Μετάλλου δεν τα δίπλωσε μπροστά στις πρωτόγνωρες δυσκολίες της περιόδου. Βρήκαμε τρόπους να συνεχίσουμε τη λειτουργία μας και τη δράση μας, τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας της υγείας και χωρίς να αναστείλουμε τις διεκδικήσεις μας. Προχωρήσαμε σε γενικές συνελεύσεις, περιοδίες μέσα στους χώρους που δουλεύουν καθημερινά εκατοντάδες συνάδελφοί μας. Καταγγείλαμε τις ελλείψεις που πολλαπλασιάζουν τον κίνδυνο διασποράς του ιού. Διαμορφώσαμε ειδικά αιτήματα για τη βελτίωση της υγιεινής, της ασφάλειας, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε εργασίας. Μαζί με τα υπόλοιπα σωματεία της Δυτικής Αττικής, το Συνδικάτο μας προσθέτει τη δική του συμβολή στην ανάπτυξη αυτών των δίκαιων και αναγκαίων αγώνων. Εμποδίστηκε επί της ουσίας η προσπάθεια της κυβέρνησης να φορτώσει τη διασπορά της νόσου στο λαό με την καραμέλα της ατομικής ευθύνης. Οι δύο παρεμβάσεις μας στο Υπουργείο Εργασίας, με αιτήματα τη διεξαγωγή επαναλαμβανόμενων τεστ ελέγχων στα εργοστάσια με την ευθύνη κράτους και εργοδοσίας, για τη στελέχωση των αρμόδιων ελεκτικών υπηρεσιών, ανέδειξαν ότι η κυβέρνηση αρνείται να αντιμετωπίσει τις κύριες αιστείες μετάδοσης του ιού, γιατί η προτεραιότητά της είναι η διασφάλιση της κερδοφορίας των ομίλων και όχι η προστασία της υγείας. Η κυβέρνηση, ένα χρόνο τώρα, σκορπά δισεκατομμύρια ευρώ χρηματοδοτώντας τη μισθοδοσία ομίλων από τους φόρους που πληρώνουν οι εργάτες μέσα από το πρόγραμμα Συνεργασία, αποζημιώνει μεγάλες μεταφορικές εταιρείες για το μειωμένο τζίρο τους, αλλά αρνείται να αυξήσει τα δρομολόγια του προαστιακού στη Μάνδρα και στον Ασπρόπυργο, αρνείται να πυκνώσει τις λεωφοριακές γραμμές, να συνδέσει τη βιομηχανική ζώνη με τα κέντρα υγείας, όπως απαιτήσαμε έξω από το Υπουργείο Μεταφορών. Η απάντηση του Υπουργείου ότι οι λεωφοριακές γραμμές για τη Δυτική Αττική είναι αρκετές, είναι ενδεικτική της πρόθεσης που έχει η κυβέρνηση. Δηλαδή, να πείσει το λαό να συμβιβαστεί με τη μιζέρια, να θεωρεί φυσικό ότι μόνο οι προτεραιότητες του κεφαλαίου θα προχωρούν ανεμπόδιστα. Οι φιέστες των κυβερνητικών επιτελείων για τα 40 μεταχειρισμένα οχήματα που θα παραχωρηθούν με leasing, κανένα δεν πρέπει να ξεγελάσουν. Είναι μια σταγόνα στον ωκεανό. Δεν μπορούν ούτε στο ελάχιστο να εγγυηθούν την ασφαλή μετακίνηση των εργαζομένων της Αττικής. Κάθε συνάδελφος στον κλάδο του μετάλλου και σε κάθε άλλο παραγωγικό κλάδο πρέπει να καταδικάσει στην πράξη, με τη συμμετοχή του στους αγώνες, τη μετατροπή του δημόσιου συστήματος υγείας σε σύστημα μιας νόσου. Σε ποια ορθοπαιδική κλινική θα απευθυνθούν οι πολλοί εργαζόμενοι που υποφέρουν από μυοσκελετικές παθήσεις, παθήσεις που γεννάει η σκληρή φύση της δουλειάς και η εντατικοποίηση? Τι συμβουλεύει το Υπουργείο Υγείας εκείνους που αναπτύσσουν αναπνευστικά, καρδιολογικά και άλλα νοσήματα εξαιτίας της έλλειψης ακόμα και των πιο στοιχειωδών μέτρων υγιεινής και ασφάλειας στα εργοστάσια? Μπορεί μήπως το Υπουργείο Υγείας να εξασφαλίσει ότι το επόμενο εργατικό ατύχημα
δεν θα αποβεί μοιραίο όταν η ζωή ενός τραυματία κρίνεται από το πόσο γρήγορα θα περιθαλπεί, θα χειρουργηθεί ή από το πόσο έγκαιρα θα εισαχθεί σε ΜΕΘ. Μπορεί ο λαός να μετρά καθημερινά τους νεκρούς του, αλλά η κυβέρνηση ομολογεί ανοιχτά ότι βλέπει την πανδημία σαν μια χρυσή ευκαιρία για να ξεμπερδέψει με κάθε συγκροτημένο συλλογικό δικαίωμα που εμποδίζει την αύξηση της εκμετάλλευσης. Συμφωνεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση πακέτα στήριξης των ομίλων με όρο τις αντιλαϊκές αναδιαρθρώσεις. Αυτή είναι η συνταγή του ευρωενωσιακού κεφαλαίου για να βρουν διέξοδο τα συσσωρευμένα κέρδη, για να ξεπεραστεί η κρίση που το σύστημά τους γεννά και που επιτάχυνε η πανδημία. Γι' αυτό τον λόγο τα υπουργεία τους δεν βρίσκουν χρόνο να ακούσουν τα αιτήματα χιλιάδων εργατών, αλλά έχουν πάντα ανοιχτή την πόρτα στην κοινωνική μειοψηφία των βιομηχάνων. Γράφουν πυρετωδώς νομοσχέδια για την κατάργηση του 8ωρου με θεσμοθέτηση 10ωρης δουλειάς χωρίς υπεροριακή αμοιβή, δίνοντας πρακτικά τη δυνατότητα στους εργοδότες να ξεζουμίζουν τους εργάτες όσο είναι ανεβασμένη η παραγωγή και να τους ανταμείβουν με ρεπό και κοπανιστό αέρα όταν κρίνουν ότι πέφτει δουλειά. Διανοίγουν νέα πεδία κερδοφορίας με το τζογάρισμα των ασφαλιστικών εισφορών στην ιδιωτική ασφάλιση, ποινικοποιούν τη δράση των σωματείων, προσπαθώντας να ταυτίσουν στη λαϊκή συνείδηση τη διεκδίκηση με το έγκλημα. Κάποιοι εργοδότες της περιοχής, μάλιστα, νιώθουν αέρα στα παλιά τους και προσπαθούν να στείλουν μήνυμα υποταγής στους εργάτες, απολύοντας όποιον δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της εργοδοσίας. Μέχρι και πρωτοπόρους συνδικαλιστές, όπως τον αντιπρόεδρο της διοίκησης του συνδικάτου μας, επειδή πρωτοστάτησε για μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Κλίμα τρομοκρατίας προσπάθησε να καλλιεργήσει και η εργολαβική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο Παπαστράτο, εκβιάζοντας όσους εργαζόμενους δήλωναν συμμετοχή στην απεργία, ότι για να επιστρέψουν στη δουλειά τους θα πρέπει να αναλάβουν με δικά τους έξοδα, να ελεγχθούν με μοριακό τεστ, να χάσουν τα υπόλοιπα μεροκάματα αυτής της εβδομάδας. Τους λέμε ότι σπέρνουν ανέμους και θα θερήσουν θύελες. Η τρομοκρατία δεν θα περάσει. Των εργατών υπάλληλοι θα τη σπάσει. Εμείς θα φροντίσουμε να σπάσει αυτό το κλίμα τρομοκρατίας. Να γίνει συνείδηση στον κάθε εργάτη ότι κανείς δεν έχει το δικαίωμα να του παίρνει το ψωμί από το τραπέζι. Θα φροντίσουμε να γίνουν περισσότερα τα μέλη του συνδικάτου μας που θα κάνουν δική τους υπόθεση την προστασία της υγείας, της δουλειάς με σύγχρονους όρους, στο ύψος των αναγκών που θα εκφράζονται μέσα από καινούργια συλλογική σύμβαση εργασίας. Θα δουλέψουμε για να γίνουν περισσότεροι αυτοί που θα υπερασπιστούν το δικαίωμα του εργάτη να οργανώνεται, να διεξάγει γενική συνέλευση με τους συναδέλφους του, να εκλέγει τους δικούς του αντιπροσώπους, να παλεύει ενάντια στην κυβερνητική και εργοδοτική αυθαιρεσία. Η απεργία είναι το σημαντικότερο όπλο που διαθέτουν οι εργαζόμενοι σε αυτές τις συνθήκες. Όλες αυτές οι δυνάμεις που προσπαθούν να πείσουν τους εργαζόμενους ότι οι απεργίες δεν έχουν νόημα, είναι οι ίδιες που νομοθετούν το ξύλωμα της απεργίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ ξύλωσε επί της ουσίας τη δυνατότητα του σώματος μιας γενικής συνέλευσης να αποφασίσει απεργία, αν σε αυτή δεν συμμετέχει το 50% και ένα των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Η Νουδού πιάνει τώρα αυτό το νήμα, θεσμοθετώντας ηλεκτρονική ψηφοφορία, μακριά από κάθε ζωντανή συζήτηση με τον έλεγχο της εργοδοσίας. Η απεργία όμως είναι υπόθεση των εργατών. Η υπεράσπισή της είναι ζήτημα ζωής και θανάτου για την εργατική τάξη. Η υπεράσπισή της είναι και ζήτημα ρήξης με τις δυνάμεις του κυβερνητικού εργοδοτικού συνδικαλισμού, σαν και αυτές που πλειοψηφούν στη διοίκηση του ΕΚΕΔΑ, των ναυπηγείων Ελευσίνας, των ΕΑΣ και αλλού. Αυτές οι δυνάμεις αναγκάστηκαν πρακτικά να συρθούν πίσω από μια απόφαση απεργία. Η πρόθεση των δυνάμεων της ΠΑΣΚΕ, της ΔΑ και του ΣΥΡΙΖΑ ήταν η σημερινή απεργία για το νοσοκομείο να μετατραπεί σε μια τουφεκιά στον αέρα. Όλοι αυτοί που έχουν χωρίσει ριζικά με τις υποθέσεις των εργατών, ένα χρόνο τώρα δίνουν πάσο στην κυβερνητική πολιτική ανοιχτά και συγκαλυμμένα με τη λογική που θα λογαριαστούμε μετά την πανδημία. Έφταναν μάλιστα σε σημείο να ισχυριστούν ότι στους μεγάλους χώρους δουλειάς δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας για τη διασπορά του ιού. Ότι εκεί όλα λειτουργούν ρολόι. Παράλληλα, ισορροπούν σε τεντωμένο σκηνή. Γιατί ο ίδιος ο ρόλος που έχουν αναλάβει, δηλαδή της ενσωμάτωσης των εργατών στην πολιτική του κεφαλαίου, δεν τους επιτρέπει να αποκοπούν εντελώς από τον κόσμο που βράζει από τα προβλήματα. Τους ασκεί πίεση η δραστηριότητα που αναπτύσσουν τα σωματεία της Δυτικής Αττικής σε γραμμή σύγκρουσης με κυβέρνηση και εργοδοσία. Αυτή είναι το μακρύ χέρι της κυβέρνησης και των εργοδοτών στο συνδικαλιστικό κίνημα. Σχεδίαζαν η συνεδρία του ΕΚΕΔΑ της προηγούμενης Δευτέρας να καταλήξει σε απόφαση για απεργία δύο μέρες μετά.
Δηλαδή, να μην δοθεί κανένα περιθώριο στα σωματεία να συνεδριάσουν, να οργανώσουν γενικές συνελεύσεις στα εργοστάσια. Η προσπάθεια απονόμευσης απεργίας συνεχίστηκε στις συνεδριάσεις των διοικητικών συμβουλίων μέσα στα εργοστάσια, όπου αυτές διεξήχθησαν, όπου εκεί ψήφιζαν 2 ώρες και 3 ώρες τάσεις εργασίας αντί για απεργία. Η ΔΑΚΕ στα ναυπηγεία Ελευσίνας ψήφισε 3 ώρες τάση. Στον Παπαστράτο, οι δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τους δίθεν ανεξάρτητους 2 ώρες τάση. Στα ΕΛΠΕ, οι δυνάμεις ΠΑΣ και ΣΥΡΙΖΑ αντίστοιχα 4 ώρες. Κάτω από την πίεση των δυνάμεων του ΠΑΜΕ, η απεργία προετοιμάστηκε μέσα στους χώρους με ουσιαστική συζήτηση για τα συμπεράσματα που πρέπει να βγάλει κάθε τίμιος εργάτης από αυτή την περίοδο. Συνάδελφοι, κανένας αγώνας δεν πάει χαμένος. Οι σημερινοί αγώνες που αναπτύσσουν τα ταξικά σωματεία, όπως το Συνδικάτο Μετάλλου, τα σωματεία των υγειονομικών για την προστασία της υγείας, των εργασιακών δικαιωμάτων και των λαϊκών ελευθεριών, είναι η μόνη ελπίδα για να μπει φραγμό στην αντιλαϊκή πολιτική, για να υπερασπιστούμε και να διευρύνουμε τις κατακτήσεις μας. Αποκαλύπτουν τον πραγματικό αντίπαλο, το σύστημά τους δηλαδή, και αυτό τους ανησυχεί περισσότερο. Καλούμε κάθε συνάδελφο, κάθε τίμιο εργάτη να καταθέσει την οργή και την αγανάκτησή του στο δυνάμωμα αυτών των αγώνων. Αυτή είναι η πρώτη ευθύνη που έχουμε όλοι μας. Συνεχίζουμε. Παίρνουμε δύναμη από τη σημερινή απεργιακή κινητοποίηση και οργανώνουμε τα επόμενα βήματα του συντονισμού μας με τα σωματεία της περιοχής. Το Συνδικάτο μας θα δουλέψει τις επόμενες μέρες για την οργάνωση της πρωτομαγιάτικης απεργιακής απάντησης των εργατών. Δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις από αύριο στους χώρους δουλειάς για να γίνει υπόθεση όλων το τσάκισμα των ανατροπών του αιώνα. Δεν τους χαρίζουμε τίποτα. Τα νοσοκομεία τα πλήρωσε ο λαός. Δεν τα παζαρεύουμε για χάρη κανενός.